Φιλοξενούμε στην εκπομπή τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω, χθες είδαν το φως της δημοσιότητας δύο έρευνες, μία στον πολίτη και η άλλη στην Offside, που δείχνουν μία δυσαρέσκεια και απογοήτευση των πολιτών όσον αφορά την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη σε θέματα κυρίως οικονομίας. Και αντιλαμβάνεστε και τον λόγο, ο κόσμος τον έχει τσακίσει η ακρίβεια. Πληρώνετε κι εσείς ως κόμμα, αν θέλετε, που στηρίζετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτή την απογοήτευση που έχουν οι πολίτες? Εντάξει, οι πολίτες έχουν τη δική τους την απογοήτευση και είναι λογικό, γιατί ακριβώς σε κάποια φάση το κόστος διαβίωσης, όχι για λόγους που ευθύνεται ως επιτοπλίστων η κυβέρνηση, έχει αυξηθεί. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι πολίτες ζητούν άμεσα να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις. Ναι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας δίνουμε συνεχώς προτάσεις στην κυβέρνηση και στα αντίστοιχα υπουργεία για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις περιπτώσεις, έτσι ώστε να αμβλύνουμε ακριβώς το κόστος για τον πολίτη και κυρίως ποιους πολίτες, τους μικρομεσαίους που πλήττονται πολύ περισσότερο από το κόστος διαβίωσης. Σας ακούνε? Νομίζω ναι, αρκετές από τις προτάσεις μας υιοθετούνται. Αναμένουμε σύντομα ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εξαγγείλει και ένα πρόσθετο πακέτο ενδεχομένως μέτρων στήριξης. Σήμερα κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικός. Όμως την ίδια στιγμή πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν θα πρέπει μέσα από άστοχες ενέργειες και ενδεχομένως οριζόντια επιδόματα να διαταράξουμε την οικονομική σταθερότητα, δεδομένου ότι από το 2025 η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι υποχρεωμένη να ξεκινήσει να αποπληρώνει το δάνειο το οποίο πήρε από την Τρόικα, που φαίνεται ότι θα πρέπει το ποσό αυτό να είναι περίπου στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Γι' αυτό ακριβώς και οι προσπάθειες της κυβέρνησης θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο σε στοχευμένα μέτρα κοινωνικής προστασίας προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Όπως για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει η κατανόηση μας άμεσα να ρυθμιστεί είναι το θέμα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ στην ουσία έχουμε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει. Η μία πρόταση είναι ότι θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την έλευση του φυσικού αερίου το συντομότερο δυνατό, αν είναι δυνατόν εντός του 2025. Αυτό θα βοηθήσει αμέσως να αποδεσμευτεί ο καταναλωτής από τα 350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που πληρώνουμε για την καταβολή ή την αγορά των θερμοκηπιακών ρήπων. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Το δεύτερο... Για το φυσικό αέριο πρέπει να γίνουν τα έργα στο Βασιλικό, πρέπει να πείσουμε τους Κινέζους να μας δώσουν τον Προμηθέα. Υπάρχει έτσι... Πιστεύω ότι μέσα στις διαβουλεύσεις εντός του 25 μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Σε ένα χρόνο. Δεν είναι κάτι που θα ολοκληρωθεί σε ένα ή δύο μήνες. Αλλά θεωρούμε ότι εντός του 25, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, μπορεί να γίνει ολοκληρωθεί. Μακάρι για να δουν και το ωφέλη οι πολίτες. Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι το ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν πρέπει να μπαίνει στο σύνολο του λογαριασμού. Δεν πρέπει να φορολογούμε τη φορολογία, αλλά θα πρέπει να μπαίνει μόνο στο ποσό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δείτε σήμερα ένα λογαριασμό, μπορεί η κατανάλωση να είναι 100 ευρώ, αλλά προστίθενται πάνω ανάλογα από 120 μέχρι 180 ευρώ ανάλογα με την περίοδο για την αγορά των θερμοκηπιακών ρήπων. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας το 19% δεν μπαίνει στα 100, μπαίνει στο σύνολο. Αυτό λοιπόν επιβαρύνει σημαντικά τους λογαριασμούς. Άρα η εισήγησή σας να διαχωριστεί άρα, και το ΦΠΑ ακριβώς. Άρα το ΦΠΑ να είναι μόνο στην κατανάλωση. Και το τρίτο, το οποίο είναι κάτι το οποίο το διερευνούμε, είναι ότι όσον αφορά την παγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τη πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, ότι υπάρχουν εταιρείες μεσάζοντες που μεταφέρουν από τα πάρκα ή στην αρχή ηλεκτρισμού για να φτάσουν στον καταναλωτή. Και ότι εδώ ακριβώς αυτές οι εταιρείες αυξάνουν κατά πολύ την τιμή πώλησης, την οποία πάλι επιβαρύνει τον καταναλωτή. Θεωρούμε επίσης ότι αν και το πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες επιταχυνθεί με μια αλλαγή της διαδικασίας, μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ. Ναι. Και ποια θα είναι η αλλαγή της διαδικασίας? Μέχρι σήμερα ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να κάνει τη συμφωνία για την εγκατάσταση και θα καλυφθεί το ποσό ανάλογα με την περιοχή που διαμένει εκ των υστέρων. Εμείς τι λέμε? Αφού έχει το ποσό το συγκεκριμένο το κράτος, να το καταβάλει το κράτος το ποσό αυτόν στην εταιρεία εγκατάστασης του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος και ο πολίτης να πληρώνει τη διαφορά.
Γιατί σήμερα, από μελέτες που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε η χώρα με το χαμηλότερο συντελεστή αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και έχουμε τόσο ήλιο. Ναι, δηλαδή, σχεδόν 300 μέρες το χρόνο. Ακριβώς. Στις τελευταίες θέσεις, η τελευταία θέση είναι η Κύπρος, πρώτη τελευταία είναι η Μάλτα και τρίτη από το τέλος είναι η Ιταλία. Ναι. Δηλαδή τρεις μεσογειακές χώρες όπου στην ουσία έχουμε τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Και θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ναι. Είχατε συνάντηση με την Υφυπουργό παρά το Πρόεδρο. Αντιλαμβάνομαι θέσατε τις εισηγήσεις σας στην πρόσφατη συνάντηση και κοστολογούνται τώρα από τα Υπουργεία εάν μπορούν να εφαρμοστούν. Θα επιδιώξετε και συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών ή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Θα γίνει συνάντηση και με τον Υπουργό Οικονομικών για αυτά. Ναι, γιατί εκτός από το θέμα του ηλεκτρισμού, πρέπει να πούμε ότι και το θέμα της στέγης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πολύ περισσότερο μπορώ να πω ότι αυτό το βιώνουν οι κάτοικοι της Λεμεσού, λόγω των ψηλών ενοικίων αλλά και λόγω του υψηλού κόστου ανταπόκρισης της κατοικίας. Αλλά αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, η Κατερίνα, είναι ότι τόσο ο ηλεκτρισμός όσο και το στεγαστικό είναι δύο σημαντικές παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τη γεννητικότητα. Mm-hmm. Και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει η κυπριακή κοινωνία είναι η υπογεννητικότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει άμεσα. Δεν σκέφτονται να κάνουν πλέον παιδάκια, αν ακριβώς, μπορούν να ανταποκριθούν. Ακριβώς. Μας έλεγε περιστατικό από την Οργάνωση Πολυτέκνων που είπε ο σύζυγος στην σύζυγο ή παιδάκι ή ενίκιο. Ναι, το έχω ακούσει. Μα γι' αυτό να προσέξεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την πλευρά της ΕΔΕΚ, το τονίζουμε ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα, γιατί αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί ούτε σε ένα ούτε σε δύο χρόνια. Όχι. Αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα, αν όχι δεκαετίας, τουλάχιστον πέραν της πενταετίας, για να μπορέσει σιγά σιγά να ρυθμιστεί. Φτάσαμε σήμερα, ακριβώς, φτάσαμε σήμερα σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Ενώ την πρώτη δεκαετία του 2000 ο ρυθμός γεννητικότητας ήταν στα 2,3, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,2 με 1,3. Και αυτό είναι άκρως επικίνδυνο. Δηλαδή υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Κύπρου να μειωθεί αντί να αυξηθεί. Γι' αυτό πρέπει με ένα πακέτο μέτρων, και είναι αυτό που λέμε και στην κυβέρνηση, και ελπίζω ότι σύντομα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει και θα κάνει ανακοίνωση ενός συγκεκριμένου πακέτου στήριξης της υπογεννητικότητας. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο τα επιδόματα τα οποία θα πρέπει να δίνονται, τα επίδομα τέκνου που πρέπει να δίνεται, επιδότηση ενοικίων σε αυτά. Εγώ θεωρώ ότι επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένα ειδικό αυξημένο επίδομα σε ζευγάρια, κυρίως σε γυναίκες που αποκτούν παιδιά κάτω από την ηλικία των 28 χρόνων. Mm-hmm. Και γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί σήμερα. Μα αυτό δεν υφίσταται πλέον. Έχουν αλλάξει προτεραιότητες τα δεδομένα. Γιατί με τα δεδομένα τα σημερινά, και τα επαγγελματικά και τα οικονομικά και τα στεγαστικά, σήμερα οι περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδιά στην ηλικία μετά τα 34 με 35. Άρα η προοπτική για τρίτον παιδί ή και για τέταρτο είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Ναι. Ενώ όσο μικρότερη ηλικία μιας γυναίκας που αποκτά το πρώτο της παιδί, τόσο να αυξάνουν οι πιθανότητες για δεύτερο και για τρίτο. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να το επιχορηγήσουμε, πρέπει να δώσουμε κίνητρα για αυτά τα ζητήματα. Ναι, γιατί τώρα κάποιοι μας ακούνε, λένε 28χρονοι, 27χρονοι, μένει ακόμη τους γονείς, γιατί δεν μπορεί ήδη να νοικιάσει να μένει στο σπίτι. Ναι. Το θέμα να αποκτήσει οικία, ούτε καν πλέον το συζητάμε, και με τα επιτόκια τα αυξημένα. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι άλλο ζήτημα το οποίο από την πλευρά της ΕΔΕΚ τονίζουμε κατά επανάληψη. Αν κοιτάξετε, είναι από τις 6 Δεκεμβρίου του 2022. Που είχαμε ουσιαστικά κάνει μία πρόταση ότι αυτή η αύξηση των επιτοκίων, των δανειστικών, κυρίως για στέγη, λόγω των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι ένα μέρος από αυτό έπρεπε να το απορροφήσει η τράπεζα ως κόστος, ως ζημιά. Και το υπόλοιπο ο δανειολήψης για να βοηθήσουμε. Γιατί δεν είναι δυνατό σήμερα, ενώ ένα ζευγάρι ξεκίνησε και έκανε ένα στεγαστικό δάνειο με ένα μηνιαίο τίμημα περίπου στα 700 ευρώ, σήμερα να είναι υποχρεωμένο να πληρώσει 1.100 ή 1.150. Αμέσως δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει και εδώ πρέπει να κάνουμε μια δημόσια καταγγελία, την οποία έχω πει πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Είναι ανεπίτρεπτο τη στιγμή που αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωση δανειστικών επιτοκίων, να έρχονται οι τράπεζες μία εβδομάδα ή 10 μέρες προηγουμένως και να κάνουν μια μικρή αύξηση στα επιτόκια, ούτως ώστε η μείωση συνέχεια να είναι μικρότερη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν γίνονται.
Φτάνει πια. Πρέπει οι τράπεζες να συνειδητοποιήσουν ότι σήμερα. Ναι, να ακούνε. Όχι, γιατί να ακούσουν. Είναι σήμερα μια μονοπωλιακή κατάσταση, κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Είναι αδιανόητο αν αυτές οι τράπεζες που σήμερα επιβίωσαν λόγω του κουρέματος των καταθετών ή ενδεχομένως από την άλλη πλευρά και της απορρόφησης των αξιογράφων να δίνουν μηδενικά καταθετικά επιτόκια, να αυξάνουν τα δανειστικά επιτόκια και τα αποθέματα τους να τα τοποθετούν είτε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με επιτόκιο 4%. Ναι. Αυτά πράγματα είναι παράδεκτα. Είναι αδιανόητα να συμβαίνουν. Και θα πρέπει εδώ, ναι, μπορεί να μην μπορούμε να προχωρήσουμε σε φορολογίες των υπερκερδών ή όλων των υπολείπων, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Και εγώ θέτω ένα ερώτημα. Γιατί πρέπει να είμαι υποχρεωμένος σήμερα να έχω λογαριασμό στην τράπεζα? Γιατί? Ναι. Και να είμαι υποχρεωμένος να έχω λογαριασμό στην τράπεζα με ό,τι κινδύνους ελοχεύουν, με μηδενικών καταθετικών επιτοκίων, αλλά την ίδια στιγμή για κάθε συναλλαγή που κάνω να είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω και λεφτά. Ναι. Και αν στο τέλος του χρόνου που με υποχρεώνει η τράπεζα να πω να κάνω επικαιροποίηση του λογαριασμού μου, αν δεν την κάνω ηλεκτρονικά την επικαιροποίηση, να πληρώνω και ένα ποσό το οποίο ανέρχεται σε μερικές περιπτώσεις στα 70 ευρώ. Αυτά πράγματα είναι αδιανόητα. Τώρα μου κάνετε και πάσα ιδιαίτερα για τα άτομα τρίτης ηλικίας που αναγκάζονται και πηγαίνουν και στις τράπεζες και πληρώνουν 5 ευρώ και 7 ευρώ για την κάθε συναλλαγή που θα κάνουν, ακόμη και να πάρουν χρήματα ή να καταθέσουν χρήματα. Ακριβώς. Εγώ ρωτώ πραγματικά γιατί πρέπει να έχω καταθετικό. Δεν πληρώνουν επειδή αναπνέουν μέσα στην τράπεζα. Γιατί πρέπει να έχω καταθετικό λογαριασμό στην τράπεζα? Mm-hmm. Γιατί? Ας μου δικαιολόγησε κάποιος. Ποιος είναι ο λόγος? Ναι. Δηλαδή να έχω τα λεφτά μου στην τράπεζα γιατί? Για ασφάλεια. Ποια ήταν η ασφάλεια που υπήρχε? Να έχω τα λεφτά μου στην τράπεζα γιατί δεν παίρνουν επιτόκιο? Γιατί? Για όποια συναλλαγή πρέπει να κάνω, θα πρέπει να πληρώνω και στην τράπεζα επιπλέον ή όχι? Ή όχι. Και εδώ το κράτος δεν πρέπει να με έχει υποχρεωμένο για οποιαδήποτε συναλλαγή θα κάνω να είμαι υποχρεωμένος να έχω τα λεφτά μου στην τράπεζα. Αρκεί οι φορολογικές μου δηλώσεις να δικαιολογούν αυτό το ποσό. Πού θα έχω τα λεφτά μου είναι δικαίωμα δικό μου. Δεν θα με υποχρεώσει κανένα που θα έχω τα λεφτά μου. Έλεγα και παλιά και το είπα πολλές φορές, ναι. Στο σεντούκι της γιαγιάς μου ή στο μαξιλάρι μου. Ναι. Γιατί πρέπει να έχω στην τράπεζα? Κύριε Σιζόπουλε, πριν είχατε πει πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, όχι αστόχευτα μέτρα, στοχευμένα. Ακριβώς. Μέτρα, γιατί δεν γνωρίζουμε και τι μας επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον. Η ΆΤΑ δεν έπρεπε να ήταν κλιμακωτή? Όχι, έπρεπε να ήταν κλιμακωτή, ναι. Αυτή είναι η θέση της ΕΔΕΚ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πρέπει να είναι κλιμακωτή? Γιατί ο στόχος μας είναι να σμικρύνουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των χαμηλών και των ψηλών μισθών και όχι να το μεγαλώνουμε. Ναι. Το δεύτερο, εάν λοιπόν σε ένα χαμηλό μισθό το κόστος λόγω του πληθωρισμού είναι για παράδειγμα του οικογενειακού κόστος 40 ευρώ το μήνα και του τα δίνουμε και καλώς του τα δίνουμε, γιατί ο υψηλό μισθός πρέπει να πάρει 400? Ναι. Και δεν νομίζω εκείνο, να χρειάζεται την ΆΤΑ για το γάλα και το ακριβώς, ψωμί τώρα. Για εκείνον ουσιαστικά το κόστος λόγω του πληθωρισμού είναι μεγαλύτερο από ότι είναι στο χαμηλό μισθό. Ναι. Όχι. Άρα λοιπόν ναι, αυτό που έχει σημασία είναι ακριβώς να είναι κλιμακωτή. Με μεγαλύτερο ποσοστό ΆΤΑ στους χαμηλούς μισθούς και πολύ μικρότερο στους υψηλότερους μισθούς. Άρα θα το θέσετε να επανεξεταστεί αυτό? Το έχουμε θέσει κατά επανάληψη, ναι. Και το έχουμε θέσει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το έχουμε θέσει και στον Υπουργό Οικονομικών, το έχουμε θέσει και δημόσια. Και το θέτουμε εδώ και χρόνια αυτό το θέμα. Όπως και μισθολογικές αυξήσεις δεν πρέπει να είναι οριζόντιες στη δημόσια υπηρεσία. Ναι. Ξέρετε ότι. Τώρα αναφέρεστε στην αύξηση 1,5% στους μισθούς. Ξέρετε ότι. Το είπα και προχθές στη Βουλή. Αυτό σας ανησυχεί ότι δεν θα υπάρξει συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου? Σήμερα από τις δηλώσεις που έκανε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών φαίνεται να είναι συγκρατημένο. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα συγκρατημένο πρέπει να είναι μια διαδικασία η οποία θα ακολουθείται πάντα. Ναι. Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα αναλύουμε, να τα εξετάζουμε και να τα βελτιώνουμε. Ξέρετε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2023, λόγω της ΆΤΑ που δόθηκε, το κράτος πλήρωσε 167 εκατομμύρια ως εργοδότης για το ΓΕΣΥ και 121 εκατομμύρια στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ναι. Τα λεφτά αυτά που προέρχονται είναι από το φορολογούμενο πολίτη. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται καλή διαχείριση. Γίνεται. Ναι. Γιατί θα δείτε ότι και τις οικονομικές προοπτικές της πατρίδας μας είναι θετικές. Και ο ρυθμός ανάπτυξης
Και η μείωση του δημόσιου χρέους. Και οι διεθνείς οίκοι αξιολογούν την οικονομία μας θετικά. Το θέμα πρέπει να αρχίσουν να ευημερούν και οι πολίτες. Λοιπόν, ακριβώς. Το θέμα να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί. Mm-hmm. Αλλά πρέπει σιγά σιγά να μετακυλήσουμε στοχευμένα και προσεκτικά αυτές τις θετικές οικονομικές εξελίξεις προς όφελος των πολιτών. Και ακόμα μια ριζοσπαστική πρόταση την οποία έχουμε κάνει και δεν ξέρω αν θα υιοθετηθεί, είναι ότι ακόμα και τα επιδόματα του ΕΕΕ πρέπει να δίνεται στους δικαιούχους με προπληρωμένη κάρτα για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων. Για να διασφαλίσουμε την ευημερία τους. Ήδη ξεκίνησε στο μεταξύ διαδικασία μεταρρύθμισης, άρα γιατί να μην ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει γι' αυτό να το λάβουν υπόψη. Έτσι και αλλιώς πρέπει να αλλάξουν όλα όσον αφορά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γιατί είναι πλέον όλο λάθος. Ξεκίνησε με άλλες συνθήκες, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει όλο αυτό το πακέτο. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξήσουμε και την παραχώρηση του επιδόματος, μπορεί ουσιαστικά να συμβάλλουμε στην περαιτέρω αύξηση και των χαμηλών συντάξεων, έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να νιώθει μια μεγαλύτερη σιγουριά. Εάν λοιπόν του μειώσουμε το θέμα της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει, αν στα κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης και έχουμε και μια μικρή βελτίωση προς τα πάνω των επιδομάτων και των χαμηλότερων συντάξεων όπως και των χαμηλότερων μισθών, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα μέτρο προς θετική κατεύθυνση, το οποίο σιγά σιγά θα πρέπει να το βελτιώσουμε περαιτέρω. Μάλιστα. Κλείνοντας το κεφάλαιο ακρίβεια, πότε θα συναντηθείτε με το Υπουργό Οικονομικό? Θα είναι την Τετάρτη. Την Τετάρτη. Συνάντηση. Λοιπόν, Κυπριακό. Δεν επετεύθη, αν θέλετε, ο στόχος για επανέναξη των συνομιλιών. Συμφωνείτε όμως ότι έχει μπει σε μια τροχιά κινητικότητα στο Κυπριακό, τουλάχιστον δεν έχει παγώσει και δεν έχει κηρυχθεί αδιέξοδο? Την κινητικότητα αυτή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να την διατηρήσει και να την επαναφέρει στο προσκήνιο. Το θέμα όμως δεν είναι το τι είμαστε, αλλά ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι καλώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχθηκε την πρόσκληση να παρευρεθεί στο δείπνο. Γιατί υπάρχουν και φωνές οι οποίες λένε ότι δεν έπρεπε να πάει και δεν πρέπει να πάει στο δείπνο. Αντιλαμβάνομαι μόνο το ΕΛΑΜ, είχε την πλήρη στήριξη. Και άτομα και διάφοροι άτομα από διάφορα κόμματα. Θα πω ότι εάν ο πρόεδρος απέρριψε αυτή την πρόσκληση, στην ουσία θα ήταν βούτυρος υφέταν της Τουρκίας. Για να μπορεί να δικαιολογεί την παρελκυστική και την προκλητική στάση και συμπεριφορά την οποία ακολουθεί για τους δικούς της λόγους. Ωραία, πήγαμε. Από εκεί και πέρα, εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινής και να πω ότι μέσα από το δείπνο και τις δημόσιες ανακοινώσεις έχω τρεις σοβαρούς προβληματισμούς και ανησυχίες. Ελπίζω ότι αύριο στο Εθνικό Συμβούλιο, με τις εξηγήσεις που μας δώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα τις διασκεδάσει και θα τις ανασκευάσει. Οι οποίες είναι? Το πρώτο. Το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματείας ήταν ασαφής όσον αφορά την άτυπη συνόδο που θα γίνει. Τη διευρυμένη. Τι σημαίνει διευρυμένη? Θα είναι 4+1 ή θα είναι 5+. Εμείς θεωρούμε το αυτονόητο και με τις 3 εκεί 3 δυνάμεις. Να μην το θεωρούμε αυτονόητο. Γιατί πιστεύω ότι η Τουρκία ασκεί την πίεση του 4+1 για να μας υποχρεώσει συνέχεια, αν θα υποδεχτεί την 5+, να κάνουμε υποχωρήσεις και παραχωρήσεις σε άλλους τομείς που το οποίο θα διεκδικήσει. Ναι. Λοιπόν, Το δεύτερο είναι ότι επανέρχονται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εμείς δεν διαφωνούμε με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πια. Κάναμε πάρα πολλά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χωρίς από την τουρκική πλευρά να γίνει έστω και ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ποιο είναι το μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υιοθέτησε η τουρκική πλευρά από το 2003 που ανοίξαν τα διαφράγματα μέχρι σήμερα? Ναι. Έχω προκαλέσει να μας πούν έστω ένα μέτρο. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο. Και το χειρότερο απ' όλα, δεν πρέπει το Κυπριακό από θέμα εισβολής, κατοχής και παράνομου υπηκισμού σταδιακά να το μετατρέψουμε. Είτε σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είτε σε δικοινοτικό πρόβλημα, είτε σε ενεργειακό πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να το διατηρήσουμε στην πραγματική του υφή, στην πραγματική του φύση. Την ίδια στιγμή, δεν είναι δυνατόν να συζητώ μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όταν η τουρκική πλευρά, κατά επανάληψη, δεν δέχτηκε να ανοίξει η δίωδος πυροίου και η δίωδος κοκκίνων όταν εμείς ανοίξαμε 9 με 10 οδοφράγματα. Και μάλιστα σε ποια στιγμή? Τη στιγμή που προκλητικά ξεκινά τον επικισμό της αμοχώς του. Ναι. Όχι μόνο δεν πρέπει, αλλά η θέση δική μας ξεκάθαρη. Πρέπει από την πλευρά τη δική μας, εάν σε έναν εύλογο χρονικό διάστημα δεν σταματήσει ο επικισμός της αμοχώς του και να προχωρήσει η διαδικασία παραχώρησης στους νόμιμους κατοίκους της, τότε θα πρέπει να λάβουμε μέτρα κυρωτικά, οικονομικά και πολιτικά σε βάρος του κατοχικού καθεστώτος. Και έναν από τα μέτρα, ναι, είναι το κλείσιμο του δοφράγματος της Δερίνιας, το κλείσιμο του δοφράγματος της Λίδρας. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να επικίζουν την αμόχωστο και να στέλνω τουρίστες από την ελεύθερη περιοχή της αμόχωστος στην κατεχόμενη αμόχωστο. Ναι. Με ό,τι αυτό γίνεται. Το τρίτο. Και η τρίτη μας ανησυχία
είναι ότι ενώ δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια το περιεχόμενο αυτής της άντυπης συνόδου που θα γίνει, θα είναι διερευνητικού, αντιλαμβάνουμε χαρακτήρα, αντικαθίσταται η κυρία Ολκίν. Γιατί την βάλαμε την κυρία Ολκίν? Και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία και όλες αυτές τις επαφές και τις συζητήσεις και ετοίμασε την έκθεση. Θα αναλάβει η κυρία Αντικάρλο. Δεν είναι αναβάθμιση, αν θέλετε. Γιατί, είναι η βοηθός. Γιατί όχι και η μία και η άλλη? Δηλαδή η εμπειρία που απόκτησε η κυρία Ολκίν. Αφού δεν δέχτηκε η τουρκοκυπριακή πλευρά την κυρία Ολκίν. Άρα λοιπόν, δηλαδή θα έρχομαι και θα καθορίζω τη στάση για τη συμπεριφορά μου με το τι δέχεται η άλλη πλευρά. Και εσύ, κύριε Γενική Γραμματέα, τι κάνεις? Ποιο είναι ο ρόλο σου? Το Συμβούλιο Ασφαλείας, ποιο είναι ο ρόλο του? Το επικαλέστε του. Άσκησε πίεση. Δηλαδή θα μου καθορίζει η τουρκική πλευρά τη διαδικασία και το τι θα πρέπει να γίνει? Σαφώς φαίνεται, χωρίς να γνωρίζω, ότι ενδεχομένως η κυρία Ολκίν, μέσα από τη δραστηριότητα την οποία είχε και ενδεχομένως μέσα από την έκθεση την οποία υπέβαλε, να υπήρχαν στοιχεία που δεν ήθελε η τουρκική πλευρά. Και έρχεται και ασκεί πίεση να την αντικαταστήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαι Γενικός Γραμματείας του ΟΕΕ και ασκώ το ρόλο μου πάνω στη βάση του καταστατικού χάρτη και των αποφάσεων, ή από εκεί και πέρα, αν είναι κάθε φορά να προσαρμόζω την πολιτική μου στο τι θέλει η Τουρκία, λυπούμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι μια απογοήτευση από τον ΟΕΕ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο για τις... γίνεται αναφορά για τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις. Μια θόρυβη στάση λένε του Ταγίπ Ερντογάν, ο Τατάρ ήταν κατσουφιασμένος, γιατί η Τουρκία για δικούς της λόγους, ευρωτουρκικές, ελλαδοτουρκικές σχέσεις, θέλει έτσι να δείξει μια ευελιξία όσο αφορά το Κυπριακό, γι' αυτό τον έπεισε να πάει στη συνάντηση. Απάτη όλο αυτό? Αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μας την προσέγγιση, η Τουρκία τι επιχειρεί? Η Τουρκία επιχειρεί σήμερα δήθεν να εμφανίσει έναν ήρεμο πρόσωπο, να ρίξει τους τόνους, γιατί σε αυτήν την κρίσιμη για την Τουρκία φάση, αυτό που την ενδιαφέρει είναι όσον το δυνατόν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναβάθμισή τους. Άρα λοιπόν, αυτή θέλει να κερδίσει χρόνο μέχρι που να πετύχει αυτά που θέλει και θα έρθει ξανά να σκληρύνει τη στάση και τη θέση της. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που δεν ξεκαθαρίσαμε ότι δεν πρέπει η διασύνδεση του Κυπριακού να γίνεται με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Γιατί? Γιατί ούτε το τουρκικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κατεστημένο θέλει την Τουρκία να γίνει πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τότε θα εκδημοκρατικοποιηθεί η χώρα και θα χάσουν τα πλεονεκτήματα τους, αλλά ούτε και οι ηγετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν την Τουρκία να είναι πλήρως μέλος. Άρα και εμέν και εδέ, αυτό που θέλουν είναι η αναβάθμιση των εμπορικών και των οικονομικών τους σχέσεων, η κάθε μια πλευρά για τους δικούς της λόγους και συμφέροντα. Άρα, η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ τι πρέπει να κάνει? Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει ξεκάθαρα να τονίσει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί και να συγκατατεθεί σε καμία μορφή αναβάθμισης των εμπορικών και των οικονομικών σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν η Τουρκία δεν υλοποιήσει τουλάχιστον τρεις υποχρεώσεις. Η πρώτη, να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Πώς ζητάς από μια χώρα να ψηφίσει και να στηρίξει μια απόφαση όταν δεν την αναγνωρίζεις? Δεύτερο, να υλοποιήσει τις κυπρογενείς υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο. Πόσο αξιοπιστή είναι η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αυτά δεν τα τηρεί? Και τρίτο. Και το τρίτο, να άρει το βέτο που θέτει κάθε φορά όταν υπάρχει κοινή σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Όπου ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας είναι ο μόνος ο οποίος βρίσκεται εκτός της αίθουσας. Αυτά είναι παράδεκτα. Από εκεί και πέρα, όταν αυτά επιτευχθούν, τότε βλέπουμε πώς διασυνδέουμε την επίλυση του Κυπριακού με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Γιατί το Κυπριακό πια πρέπει να το κρατήσουμε εντός Ηνωμένων Εθνών, εντός Συμβουλίου Ασφαλείας, στη βάση του ότι είναι πρόβλημα εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και παράνομου επικισμού. Και το μεγαλύτερο όπλο το οποίο είχαμε, και μέχρι στιγμής δυστυχώς το ρίξαμε στον κάλαθο των αχρήστων, ήταν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για κατά προτεραιότητα σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό, για να συζητηθεί η διεθνής ψυχή του προβλήματος. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχουμε αξιοποιήσει και γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε διαπράξει ένα σοβαρότατο πολιτικό σφάλμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.